Σε μια νέα αρχιτεκτονική στον σχεδιασμό και του έργου του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης, ώστε να δρομολογηθεί η δημοπράτησή του, προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο, το οποίο αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Να ανοίξει τα χαρτιά του για τον ΒΟΑΚ, θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, και με ζητούμενο να μην χαθεί επιπλέον χρόνος. Θα έχω μια συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον κύριο Μητσοτάκη που μας προσκαλεί όλους τους περιφερειάρχες στο Μαξίμου, 4 του Σεπτέμβρη. Ήδη έχω στείλει και επιστολή για όλα τα θέματα της Κρήτης στον κύριο Πρωθυπουργό και θα ζητήσουμε να δούμε ποια είναι η νέα αρχιτεκτονική την οποία υιοθετεί το Υπουργείο. Γιατί και εμείς δεν την γνωρίζουμε. Είχαν προχωρήσει κάποια θέματα με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν υιοθετηθούν, θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει υπογραφεί από υπηρεσιακούς παράγοντες που υιοθετούν τη σύμβαση παραχώρησης από Χανιά μέχρι την Χερσόνησο. Ο ΒΟΑΚ ήταν στον αέρα. Αυτό περιέγραψε σε συνέντευξή του στο Real FM ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος παράλληλα ανέφερε ότι θα προχωρήσουν ως Υπουργείο σε μια σειρά από ενέργειες που θα δομήσουν μια νέα αρχιτεκτονική. Η κατάσταση που έχουμε βρει στο Υπουργείο, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός, ο κύριος Καραμανλής, είναι ένας διαγωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δηλαδή, ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, ποιες εταιρείες θα εκδηλώσουν συγκεκριμένο ενδιαφέρον, όταν είναι να υπάρξει οριστική χάραξη και όταν είναι να υπάρξουν μελέτες, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αφορά τόσο το κομμάτι της χάραξης, όσο και μια σειρά από άλλες μελέτες που αφορούν το συγκεκριμένο έργο, άρα όλα αυτά είναι στον αέρα δυστυχώς. Υπάρχουν κάποιες για τη χάραξη την οριστική, μια προμελέτη, που δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά. Όμως η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθεί πρέπει να την πει το Υπουργείο. Εάν πάει για την ενιαία χάραξη από την Γίσαμο μέχρι τη Σιτία που ήταν η ανακοίνωση, να δούμε αν μπορεί να βγει. Δηλαδή αυτό άρα, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει από την Γίσαμο μέχρι τη Σιτία. Η εκτίμηση δική μου για να πάει με σύμβαση παραχώρηση. Μας ενδιαφέρει να γίνει ο δρόμος. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι σε τρεις δημοπρασίες ή αν είναι μία δημοπρασία. Ο Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε ότι το έργο θα πρέπει να είναι από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, με τον ίδιο να επαναφέρει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων. Το βασικό ποιο είναι. Δεν είναι δυνατόν να έχει το Υπουργείο από το 2014 25 εκατομμύρια την οδική ασφάλεια του ΒΟΑΚ και ακόμα μόνο η Αγία Πελαγία έχει δημοπρατηθεί. Και τα υπόλοιπα είναι στο Υπουργείο. Να δοθεί είτε σε εμάς είτε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης η δυνατότητα να δημοπρατήσουμε αυτό το έργο.